Λοιπόν, Λάρισα πάω. Η Λάρισα είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού, άρα το μάτς είναι κανονικό. Μ' αρέσουν τα κανονικά μάτς. Λοιπόν, τετράδα η Λάρισα. Ο ΠΑΟΚ με το γνωστό 4-2-3-1 αυτή τη στιγμή, με το Μουρ και το Σφιντεύσκι. Ακούστε κάτι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, άκουσα και είδα κάποιες κριτικές εκεί από το Facebook και τα λοιπά. Αρχίσαν οι μαλάκες να ασχολούνται με τα στατιστικά, 17 φάσεις κάναμε, 11 στην αιστεία και τα λοιπά. Του κόλτα 9 μέρα είναι αυτές οι κριτικές. Σήμερα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι κλαίμε τον Μπέλκα που ήρθε ο Μούρκο. Χαφάκος. Τον είδα, τον έβαλε σε κανονική θέση ο Γκαρσία, τον πέρασε δεκάρι με το σφιντεύει center for. Όταν λοιπόν κάνεις 17 τελικές και 11 στην εστία και δεν κάνεις γκολ, το 9 σου και το δεκάρι σου δεν χρειάζεται να βρεις το στατιστικό στοιχείο για να πεις ότι έχεις εκεί πρόβλημα. Και το πρόβλημα έρχεται να το αναδείξει φυσικά και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε σήμερα ένα μικρό κλαψομουνισμό στο κομμάτι του ότι να του κάνει ο δημοσιογράφος σωστά την ερώτηση. Δεν θυμάμαι ποιο παλικάρι ήταν που του έκανε την ερώτηση. Του λέει, φίλε, τι έγινε με τις αλλαγές και τα λοιπά. Δεν είχα τίποτα, λέει. Δεν είχα στον πάγκο τίποτα. Είχα μόνο χάφ, λέει. Είχα, λέει, τον Τζόλακ. Σαν να λέει και που είχα τον Τζόλακ και δεν το είχα, ένα και το αυτό. Εγώ στο 70-72 στη Λαουράνα. Τι γυναίκα, ότι είμαστε φίλοι στο Instagram. Λέω, πες το να ξυπνήσει, να πετάξει δεύτερο center for. Ο Μουρκ δεν τον βοηθάει αυτή τη στιγμή. Ούτε στο μαρκάρισμα. Μπήκε ο Σβάμπ εκεί, στον Ντάγκλας. Εντάξει, έκανε δύο αλλαγές. Βγάλ τον Ατομούρ και παίξε ο Σιντεύσκι Τζόλακ ένα τέταρτο. Έτσι κι αλλιώς θα σου γίνουνε σέντρες, θα σου γίνουνε φάσεις από την πλάγια γραμμή, φορτώματα, ορθόδοξα, ανορθόδοξα. Τι τον εβάζεις μέσα να πούμε στο 87 να δείξεις τι, ότι δεν έχεις σεντερφόρ, ότι δεν συμφωνείς με τον Τζόλακ, το ξέρουμε. Την άλλη μεριά τρως ένα γκολ γιατί δεν έχεις κανονικό εξάρι, έχεις τον Καντουρί και τον Ντάγκλας, μετά μπαίνει ο Σβάμπ. Δεν έχει το καθαρό αιμο εξάρι να σου κόψει τον πίνακα. Ο Βαρέλα, ο Ίγνασον, καλό center back είναι. Ο Βαρέλα σου έδειξε στον γκολ ότι χαμηλά, άμα του την πα την μπάλα με έναν τριπλαδόρο, τον πα εκεί στο ένα μένα, θα μπει με στα δίχτυα. Άμα την πα την μπάλα από την πλευρά δεξιά ή αριστερά και σεντράρει, θα σηκωθεί ο Βαρέλα που είναι 1,90 γαϊδούρι πόσο είναι και θα αποκρούσει την μπάλα. Απλά. Τώρα, ο Τζόλη δείχνει ότι δύσκολα θα μείνει στον ΠΑΟΚ και ας μην σκόραρε σήμερα. Έχει ένα τσογλανισμό, έχει ένα ψυχισμό φοβερό. Είμαι πολύ φανατικός υποστηρικτής του Τζόλη και ας τα χάσε σήμερα. Ας έκανε κακές τελικές. Σήμερα δικαιούται να κάνει ο Τζόλης κακές τελικές. Τις έκανε όλες αυτός. Πεσμένος ο Ζίβκοβιτς. Τον είδα λίγο κάτω από τα στάνταρ του καλοκαιριού, του φθινοπόρου. Πεσμένος πάρα πολύ. Και από την άλλη μεριά, ο Γιαννούλης και ο Βιερίνια δεν είναι σε κατάσταση που να στηρίξουν τον ΠΑΟΚ σε μεγάλα φορμαρίσματα να ανέβουν ψηλά, να κάνουν να ράνουν, να δώσουν πλάτο στον Τζόλ και στον Ζήκο να μπουν μέσα κτλ. Αλλά ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι αν παίξει με 4-3-3, εντάξει, παίζει με 3 οχτάρια. Αν παίξει 4-2-3-1, δεν υπάρχει δεκάρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει συντονιστή να πάει την μπάλα ορθά από την άμυνα στην επίθεση με κατοχή μπάλα και την πηγαίνει στι πτέρυγε. Σήμερα το παιχνίδι βρώμαγε ότι έπρεπε να παίξει ο Τζόλακ. Όσο λοιπόν περισσότερα λεπτά έπαιζε ο Τζόλακ, τόσο το καλύτερο θα ήταν για τον ΠΑΟΚ. Άδικο το αποτέλεσμα όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού, όμως θα πω ότι στα μάτς τα οποία ο ΠΑΟΚ παίζει με τους φίλους του Ολυμπιακού δεν μπορεί να κερδίσει. Έχασε και στα δύο ουσιαστικά. Σήμερα δηλαδή στο 94 είναι το πέναλτι. Οπωσδήποτε ίδια περίπτωση με του Άρος. Ποιος μιλάει για. Μιλά τώρα για Αριανή ή άλλη Ολυμπιακή δεν είναι πέναλτι. Αφού την παίρνει την μπάλα ο Σφιντεύσκι, τον παίρνει άλλο στην μπάλα με το χέρι, δεν βρίσκει μπάλα, είναι πέναλτι. Πώς θα το κάνουμε. Όχι, κράτησε τον Μπέρτο, λέει ο φυσιοθεραπευτής, δεν τα μετράω αυτά. Αυτά δεν τα μετράω. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης παιχνιδιού όταν πρέπει να έχει την μπάλα στα πόδια του και να δημιουργήσει, γιατί αναγκάστηκαν πολλές φορές να φύγουν από τις πλευρές ο Τζόλης και ο Ζήκοβιτς να κάνουν τα δεκάρια. Παρακολουθούσα και τελειώνω με αυτό ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο χθες με όλα τα center forward να βγαίνουν από την περιοχή, να γίνονται πολύ συμμετοχικοί.
να παίρνουν τη θέση του δεκαριού. Ούτε ο Τζόλακ είναι τέτοιος, ούτε ο Σφιντεύσκι, και ο Μουρκ μας βγήκε λίγος. Εντάξει, καληνύχτα Μαργαρίτα.